8 και 2 πρώτα λεπτά είναι η πρόεδρος της νέας ελληνικής ορμής, είναι η Κατερίνα Παπακώστα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Αυτιά. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Αν κάποια στιγμή σας έλεγα, ή μάλλον να το βάλω διαφορετικά, αν βλέπατε στον ύπνο σας ένα όνειρο ότι έφυγε ο Κοτζιάς από την κυβέρνηση και παραδίδει στον Τσίπρα, όταν θα ξυπνούσατε τι θα λέγατε? Κοιτάξτε, η πολιτική ανατρέπει και τα πιο παράξενα όνειρα, πρέπει να σας πω. Η πολιτική ζωή είναι γεμάτη ανατροπές. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βέβαια, στην πολιτική πρέπει να σας πω, κύριε Αυτιά, ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η προσωπικότητα του καθενός πολιτικού. Δηλαδή? Και η ιδιοσυγκρασία του. Η πολιτική απαιτεί ανθρώπους ψύχρεμους. Όταν η προσωπικότητά σου, λοιπόν, στην πολιτική καμιά φορά σε καθοδηγεί, έχουμε τρομερές ανατροπές. Πάντως πρέπει να πω ότι δεν το ανέμενα. Ούτε κι εγώ, ούτε κι όλη η Ελλάδα. Αυτό πραγματικά ήταν κάτι που δεν το ανέμενε κανείς. Είναι πλήγμα, αλλά, κυρία Παπακώστα, είπαμε, γιατί είστε πολλά χρόνια στην πολιτική. Εγώ εκτιμώ προσωπικά τον κύριο Κοτζιά. Και ως καθηγητή τον εκτιμώ και ως υπουργό εξωτερικών που διατέλεσε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, διότι θεωρώ ότι έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει ένας υπουργός εξωτερικών της χώρας, δηλαδή να προάγει τα εθνικά μας θέματα και να τα βάλει σε μία ρότα τέτοια, ώστε να πάψουμε να έχουμε εκκρεμότητες. Αυτό δεν μπορώ να μην το πω. Και γιατί είναι εκτός κυβερνήσεως, κυρία Παπακώστα? Ακούστε, είπα, στην πολιτική ο χαρακτήρας του καθενός μας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή? Θεωρώ, η δική μου αίσθηση, γιατί δεν μετείχα σε εκείνο το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν ήσασταν παρούσα, έτσι. Δεν ήμουν παρούσα. Τι μάθατε για εκείνο το περίφημο Υπουργικό? Ήμουν στα 106 χρόνια της απελευθέρωσης της Κατερίνης, της πόλης Κατερίνης. Λοιπόν, ό,τι και εσείς, βεβαίως, αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Κοτζιάς αισθάνθηκε τον εαυτό του εκτεθειμένο. Και θεώρησε προφανώς ότι δεν είχε αυτό που επιθυμούσε εκείνος ως κάλυψη από την πλευρά των συναδέλφων του. Και βεβαίως από εκεί και πέρα ήταν δικό του θέμα να αποφασίσει όπως και αποφάσισε. Αισθάνθηκε ακάλυπτος και από τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή? Αισθάνθηκε ακάλυπτος και από τον κύριο Τσίπρα? Αισθάνθηκε ακάλυπτος και από τον κύριο Τσίπρα? Εγώ είπα ότι αισθάνθηκε. Προφανώς εικάζω, δεν είμαι ο κύριος Κοτζιάς. Εκείνος τα έχει απεικονίσει και τα έχει τοποθετήσει τα ζητήματά του μέσα σε μια αυστηρά προσωπική επιστολή. Νομίζω ότι σήμερα αυτά θα εκτονωθούν τα ζητήματα. Το ελπίζετε και τα αυτό? Προσωπικά. Ξέρετε κάτι, εμείς οι πολιτικοί δεν είμαστε ρομπότ. Έχουμε συναισθήματα. Δηλαδή, ο εκρηκτικός Κοτζιάς συγκρούστηκε με τον εκρηκτικό Καμένο, αυτό θέλετε να μου πείτε? Δηλαδή, δύο προσωπικότητες. Λέω ευθέως, ναι, ότι εμένα δεν θα με δείτε να συγκρούμε, για παράδειγμα. Δεν θέλω να μιλήσω για άλλους. Ο χαρακτήρας, λοιπόν, κάποιου ο οποίος αποφασίζει να εκτεθεί δημόσια και να γίνει πολιτικός, πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα προκληθεί. Θα πρέπει να έχει υπόψη το χαρακτήρα μας, δηλαδή θα πρέπει να μας συγκρατεί. Από εκεί και πέρα, τι να κάνουμε, είμαστε άνθρωποι, όπως είπα προηγουμένως, και δεν μπορείς να βάλεις κάποιον σε καλούπια και να του πεις, ξέρεις, τώρα πρέπει να σε κομιλφώ. Έτσι αισθάνθηκαν, έτσι έκαναν. Από εκεί και πέρα, αυτό που μετράει είναι η πορεία της χώρας από εδώ και μπρος. Και το νόημα που νομίζω εισπράττω εγώ από όλη αυτή την υπόθεση και της γείτονος χώρας και της συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ της Αμερικής είναι ότι το μήνυμα που εισπράττω, και πρέπει όλοι νομίζω να το υποδεχτούμε με τον ίδιο τρόπο και όχι με διαφορετικό, γιατί αλλιώς θα κάνουμε λάθος, είναι ότι πρέπει να συνεργαστούμε, ότι θα πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τα παλιά και ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι. Και επειδή είμαστε εδώ πυλώνα σταθερότητας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και περιφερειακή δύναμη στα Βαλκάνια και δεν θέλουμε να έχουμε άλλα, ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς, γιατί γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι τα παρακολουθείτε. Ανεξάρτητα να ασχολείστε με την καθημερινότητα που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εννοώ τα γεωπολιτικά στην περιοχή μας. Υπάρχει τεράστια κινητικότητα και υπάρχει και εθνικισμός, ο οποίος υφέρπει και είναι έτοιμος να δείξει τα δόντια του όταν χρειαστεί. Είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε ως χώρα. Τότε ο Πάνος ο Καμένος, γιατί παίρνει αυτή την θέση και λέει εγώ, και το λέει εξ αρχής, και δεν έχει μετακινηθεί από τη θέση αυτή. Mm-hmm. Ο Πάνος ο Καμένος εξ αρχής είπε εγώ είμαι απέναντι από το θέμα αυτό. Ουσιαστικά είχαμε σύγκρουση Κοτζιά Καμένου για ένα θέμα. Ο Κοτζιάς που στήριξε τη συμφωνία είναι απ' έξω και ο Καμένος που είναι εναντίον και ο οποίος το λέει ευθέως είναι μέσα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
ο οποίος Καμένος στηρίζει την προσπάθεια της χώρας για σταθερότητα στο γεωπολιτικό χώρο λόγω των Αμερικανών. Σφαλώς. Όλο αυτό το πράγμα στην Κατερίνη, εσείς που βρεθήκατε με κόσμο, γιατί η Μακεδονία δεν το καταπίνει εύκολα αυτό, να της πάρουν το όνομα και να το πάνε στα Σκόπια και να δώσουν όνομα και να δώσουν και υπόσταση σε ένα κρατήδιο. Αυτό πώς το γεύεται η Κατερίνα η Παπακώστα, η οποία έχει ρίζες καραμαλικές. Μπορεί να το καταπιεί αυτό το πράγμα. Ελάτε. Τώρα ξέρω, σας πονάει λίγα και αυτό, αλλά. Ακούστε. Είναι θεματάκι. Θα σας πω το εξής. Λοιπόν, καταρχάς. Και δεν τις φοβάστε τις ερωτήσεις, αυτό είναι. Ασφαλώς. Καταρχάς, η Μακεδονία, όπως λέτε. Ναι. Και οι Μακεδόνες, οι Έλληνες που κατοικούν εκεί και όλοι όσοι κατοικούν εκεί. Αντιλαμβάνονται ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κατανοήσει και ο πολιτικός κόσμος. Ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση οι γείτονες να φέρουν το όνομα Μακεδονία. Και δεν θέλουν οι γείτονες να συντηρούν και να διατηρούν και να διαιωνίζουν έναν αδικαιολόγητο αλυτρωτισμό. Αυτό είναι μια παραδοχή. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, γιατί θέλω εδώ να σημειώσω το εξής. Ελάτε. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει η αντιπολίτευση στα Σκόπια, αλλά ανήκει και το κόμμα, η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη. Το πρώην κόμμα σας. Λοιπόν, όχι, εγώ παραμένω Νέα Δημοκρατία. Α, είστε Νέα Δημοκρατία. Παραμένω, εννοώ, κάτω από την ομπρέλα των ιδεών, των αρχών και των αξιών. Η ηγετική ομάδα στην Πειραιώς έχει εγκαταλείψει αυτές τις απόψεις. Άρα. Τις έχουμε στεγάσει κάτω από το νέο, κάτω από την ελληνική ορμή. Πρέπει να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έκανε χθες μία υπόδειξη προς τον αντιπολιτευόμενο τον κύριο Ζάεφ, προς τον αρχηγό της εκεί αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΒΕΜΕΡΟ, και του είπε ότι κύριε Μητσόφσκι, αν θέλεις να είσαι συνεργός στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας σου και να είσαι χρήσιμος, θα πρέπει να αφήσεις αυτά τα οποία κάνεις στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι αυτή η παρότρινση θα υπάρξει και προς την Πειραιώς να κατεβάσει τους τόνους. Γιατί τι θέλω να πω. Και να ψηφίσει τη συμφωνία, δηλαδή. Όχι, θέλω να πω το εξής. Ότι. Ο κύριος Γιούνκερ χθες είχε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού. Θεωρώ ότι πήγε εκεί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για να του παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα, τις ελαφρύνσεις στους φόρους κτλ. Είδε την πρωθυπουργό της Αγγλίας και τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, αναβλήθηκε για τυπικούς λόγους λόγω βεβαρημένου προγράμματος, η συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη. Όλο αυτό πρέπει να το προσέξει ο πολιτικός κόσμος και στη γειτονική χώρα. Μάλιστα. Και στη σημερινή. Ξέρετε γιατί το λέω. Ελάτε να επιταχύνουμε λίγο. Διότι το δόγμα ανήκομεν στη Δύση, και θα πω για τον Πάνο τον Καμένο μία κουβέντα. Βεβαίως. Διότι ελάτε. Με τον Πάνο τον Καμένο. Έχετε συνεργασία. Και έκανε και την κουμπαριά ο Καμένος, έτσι δεν είναι. Ένα λεπτό, έκανε την κουμπαριά με τον Τσίπρα. Αυτό δεν είναι. Το να είστε σήμερα στην κυβέρνηση. Κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, διορθώστε. Δεν έχουμε κουμπαριά. Πολιτική κουμπαριά, αυτό εννοώ. Όχι, όχι, όχι. Δεν υπήρξε αυτό. Αυτό που έγινε ήταν μια πρόσκληση από τον Πρωθυπουργό σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Εμείς είμαστε νεοπαγές πολιτικό κόμμα. Λοιπόν. Ανταποκριθήκαμε, μιλήσαμε με το ιδεολογικά συγγενές που είναι το κόμμα του Πάνου του Καμένου, οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Να υποθέσω ότι θα καταψηφίσετε κι εσείς. Να υποθέσω ότι η κυρία Παπακώστα καταψηφίζει τη συμφωνία των Πρεσών. Όχι, όχι, ακούστε, θα σα πω κάτι. Εγώ προτιμώ να μην τοποθετούμε έτσι, γιατί είναι λανθασμένος, κατά την άποψή μου, θα την αξιολογήσει ο κόσμος και εσείς βεβαίως θα την κρίνετε. Η άποψή μου είναι εδώ, όπως εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, ναι. Θα πρέπει να αποφασίσει η χώρα, και όταν λέω η χώρα, ο λαός είναι πιο συνειδητοποιημένος και πιο όριμος σε ορισμένες περιπτώσεις. Γι' αυτό βγαίνει και στους δρόμους και στις πλατείες λοιπόν, και αντιδρά. Θα σας πω. Ο λαός λοιπόν θέλει από εμάς οριμότητα, ψυχραιμία και σοβαρότητα. Τι εννοώ. Εδώ στη χώρα μας έχουμε υιοθετήσει αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μισό. Στη Δύση. Εγώ έχω μπροστά μου την Κατερίνα την Παπακώστα. Έχω μπροστά μου την πρόεδρο της νέας ελληνικής ορμής. Πρόταση, λοιπόν. Ρωτώ λοιπόν έχω την πρόταση. Κατερίνα την Παπακώστα, όπως το έλεγε και στις δυτικές συνοικίες. Ψηφίζει αυτή τη συμφωνία για την οποία ο Καμένος λέει: εγώ αυτό το πράγμα δεν το προχωράω παρακάτω. Είναι η άποψή του, εγώ τη σέβομαι. Που σημαίνει ότι παίρνετε αποστάσεις. Παίρνετε αποστάσεις από τον κύριο Καμένο. Δεν είμαστε ίδιο κόμμα. Δεν είστε ίδιο κόμμα. Δεν είμαστε ίδιο κόμμα. Άρα θα την ψηφίσετε τη συμφωνία εσείς. Το νέο έχει πρόταση επί του θέματος. Δηλαδή, ποια είναι η πρόταση. Θα την πω πρώτη φορά από εσά σήμερα. Λοιπόν, ακούστε να σα πω κάτι. Ή θα αποφασίσουμε ότι το ανήκομεν στη Δύση σημαίνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, ή θα αλλάξουμε το δόγμα
εάν το αλλάξουμε, που δεν το έχουμε αλλάξει, και θα αποφασίσουμε κάτι άλλο για να είμαστε σοβαροί και αξιόπιστοι. Προς τους εταίρους ένθεν κακήθεν. Λοιπόν, το νέο, η Νέα Ελληνική Ορμή τι λέει? Έχω πει από την αρχή ότι όλη αυτή η σπουδή να εγκλωβιστεί ο πολιτικός κόσμος, είτε θα ψηφίσω, είπε κάποιος, είτε δεν θα ψηφίσω, είπε κάποιος άλλος, θεωρώ ότι έκανε πάρα πολύ ζημιά στην ίδια την αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου και κάνει ζημιά στη χώρα. Εσείς τα κάνετε. Εγώ. Ελάτε. Όταν λέω εγώ, το νέο, εσείς, το κόμμα σας. Έτσι. Λοιπόν, θεωρώ ότι αφού η γειτονική χώρα αποφάσισε να φύγει από τον αλυτρωτισμό, αποφάσισε να εγκαταλείψει την αιμονή και την ιδεοληψία την οποία είχε, να μονοπολεί το όνομα της Μακεδονίας, θεωρώ ότι πρέπει εδώ, εφόσον τα κατάφεραν χθες, να προχωρήσουν στην επόμενη μέρα με την στήριξη και της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ναι, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμφίβολα. Εμείς προτείνουμε ως Νέα Ελληνική Ορμή, για να λυθεί μία διαπαντός στο ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Πού πονάμε εμείς τώρα εδώ, πού πονάει ο πολιτικός κόσμος. Τι προτείνετε λοιπόν? Η πρότασή μου είναι ακριβώς αυτό που πονάει ο πολιτικός κόσμος. Δηλαδή. Δύο σημεία. Στη γλώσσα και στην εθνότητα. Θεωρώ ότι μετά τη συνταγματική αναθεώρηση να προχωρήσει, να επικυρωθεί στη γειτονική χώρα, είναι δική τους υπόθεση να το κάνουν. Εμείς τα κάνουμε. Εάν λοιπόν αυτή ολοκληρωθεί, έρχεται πλέον στο δικό μας επίπεδο η κουβέντα αυτή και η λήψη των αποφάσεων. Μάλιστα. Σωστά. Τι κάνουμε λοιπόν? Ωραία. Εκεί. Εγώ λοιπόν προτείνω το εξής. Και όσοι έχουν επιφυλάξει, όπως είναι ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος ο Πάνος ο Καμένος, και αυτό φαντάζομαι διαχέεται και κάτω, ναι, στην κοινωνία, νομίζω ότι καλύπτονται με την πρότασή μας, την οποία και προσκαλώ όλους να την υποστηρίξουν. Ποια είναι αυτή η πρόταση? Η πρόταση λοιπόν είναι να υπάρξει μια ερμηνευτική δήλωση αμέσως μετά την συνταγματική, την επικύρωση της συνταγματικής αναθεώρησης της γειτονικής χώρας σε δύο σημεία, η οποία θα αφορά σε δύο σημεία. Το ένα θα αφορά στη γλώσσα και το άλλο θα αφορά στην εθνότητα. Όσον αφορά μένει στη γλώσσα, ως νομικό σας λέω ότι εκεί μπορεί να μέσα με ερμηνευτική δήλωση, η οποία θα υπογραφεί ανάμεσα στις δύο χώρες, ανάμεσα στη γειτονική χώρα και στην Ελλάδα, θα ορίζεται ότι η γλώσσα μπορεί μεν να την ονομάζουν μακεδονική, δεν αφορά καθόλου όμως την αρχαία μακεδονική γλώσσα και ανήκει στην οικογένεια των σλαβικών γλωσσών. Και η δεύτερη, και το δεύτερο, θα αφορά στην εθνότητα, η ερμηνευτική αυτή δήλωση, η οποία θα αποσαφηνίζει εντελώς και δεν χωρά καμία παρερμηνία, ότι δεν αφορά στην εθνότητα, στο έθνος, αλλά στην ηθαγένεια. Νομίζω ότι αυτή η πρόταση της Νέας Ελληνικής Ορμής, δηλαδή η σύναψη μιας συμφωνίας με την ερμηνευτική δήλωση μετά τη συνταγματική αναθεώρηση που θα επικυρώσει την καλή διάθεση της γείτονας χώρας. Αυτό το έχετε πει στον Τσίπρα, το έχετε πει στον λοιπόν, κύριο Καμένο, ή το λέτε σήμερα? Πρώτη φορά σήμερα. Το λέτε πρώτη φορά. Αν δεν γίνει αποδεκτό, τι κάνει η Παπακώστα? Βήμα, είναι και βήμα, το εάν στην πολιτική. Βήμα-βήμα. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης. Εάν ότι αυτό δεν γίνει αποδεκτό. Σου πει η Κατερίνα, δεν το δέχομαι εγώ αυτό το πράγμα. Ακούστε, τι θα κάνετε εσείς? Ακούστε. Έχετε plan B για το θέμα αυτό? Λοιπόν, έχετε ένα ναι ή ένα όχι? Είδατε με το plan B τι έχουμε πάθει. Ελάτε. Με το plan B συζητάμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση. Ναι. Είναι πρόταση την οποία την έχω σκεφτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απαντάει και στο φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπαδάκη, ο οποίος τον έχει φιλοξενήσει. Γιατί το λέω? Μα λέει, κυρία Παπακώστα, τι ζυγίζετε, τι σκέφτεστε? Άρα λοιπόν εσείς τώρα. Είναι συγκεκριμένη. Ουσιαστικά, τότε δεν ήταν ο καιρός για να πω την πρόταση. Αυτή την πρόταση την κάνετε στον Τσίπρα, τον Καμένο και στους υπολείπους? Την απευθύνω πρώτα απ' όλα στον ελληνικό λαό για να καταλάβει. Μάλιστα. Και να κατανοήσει ότι όλα τα ζητήματα, εάν θέλουμε να τα επιλύσουμε, μπορούμε να τα επιλύσουμε με τρόπο που να μην χωράει αμφισβήτηση. Αυτό είναι το ένα. Εμείς οι πολιτικοί αυτό πρέπει να κάνουμε. Το κάνει η Ελληνική Ορμή, διεμού. Και δεύτερον, το απευθύνω και στην κυβέρνηση. Είναι η δική μας πρόταση και στη Βουλή των Ελλήνων. Προς όλα τα κόμματα. Πες, γιατί λοιπόν δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αφορά και τη Νέα Δημοκρατία, αφορά και τα άλλα κόμματα. Να υποστηρίξουμε λοιπόν μια τέτοια θέση που νομίζω οι γείτονες δεν θα λοιπόν έχουν αντίρρηση αυτή την ερμηνευτική δήλωση να την προσυπογράψουν. Σας δίνω λοιπόν ένα παράδειγμα ότι η πολιτική, όταν πολιτευόμαστε με πρόταση, με σύνεση και με ψυχραιμία και όχι με παρορμητισμό, δίνουμε λύσεις και δεν δημιουργούμε ζητήματα. Αυτό λέω. Λοιπόν, βάζουμε μία τελεία εδώ. Την κρατάμε την πρόταση αυτή. Θα πει κάποιος, θυμίζει λίγο τη Χίνα με το ψάρι. Ότι στα μοναστήρια επί εποχής Βυζαντίου θέλανε να τρώνε κρέας τη Σαρακοστή και βαφτίζαν τη Χίνα ψάρι. Πιστέψτε το με. Πήραν το όνομα, θα πει κάποιος, Θεσσαλονίκη. Στην Κατερίνη, τη Δράμα, το Κιλκής, τη Βόρειο Ελλάδα. Θα σας πούνε, Κατερίνα, το χάσαμε το όνομα. Τι κάνουμε όχι, τώρα? Το ανάποδο. Πήρανε εθνότητα εγώ και πήρανε. Ακούστε, και γλώσσα. Σας λέω τι θα βρείτε μπροστά σας. Όχι, να το. Η ερμηνευτική λοιπόν αυτή η, ναι, συμφωνία, η ερμηνευτική δήλωση που θα περιληφθεί τον τύπο διμερού συμφωνίας, την οποία θα προσυπογράψουν οι γείτονες και εμείς, θα αποσαφηνίζει εντελώς αυτά τα δύο ζητήματα. Τα και οποία, γιατί δεν το έκανε ο Τσίπρας τώρα αυτό το πράγμα, ή δεν το έκανε ο Καμένος? Βήμα-βήμα. Εμένα είναι μια πρόταση που, αν θέλετε, και με την ιδιότητά μου ως δικηγόρος, αλλά τη και με την στρατέζι ιδιότητα. Βεβαίως. Σαφής. Μα αυτή λοιπόν είναι η δουλειά. Το κρατώ αυτό. Είναι και ένα μέτρο, θα πει κάποιος,
Βοηθάς να περάσει η συμφωνία των Πρεσπών. Δεν βοηθάει να περάσει η συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά λύνει οριστικά και αμετάκλητα. Ποιο θέμα? Με έναν τρόπο ο οποίος δεν θίγει το αίσθημα των Ελλήνων και δεν δίνει σε καμία περίπτωση κανένα όνομα, καμία γλώσσα και καμία εθνότητα. Η Ελλάδα δεν εκχωρεί απολύτως τίποτα. Με τρόπο ο οποίος είναι μόνιμος, βιώσιμος, οριστικός. Λοιπόν, το κρατώ αυτό. Και κλείνει ένα ζήτημα το οποίο μας ταλαιπωρεί επί χρόνια. Αν θέλουμε να ολοκληρώσουμε μία προσπάθεια η οποία έγινε με το σωστό τρόπο, νομίζω ότι αυτός είναι ενδεδειγμένος. Είναι η άποψή μου, αυτή και την προτείνω. Το κρατάμε αυτό. Είναι μία πρόταση της νέας ελληνικής ορμής. Θα περάσει η συμφωνία των Πρεσπών από την Ελληνική Βουλή. Ναι, θα περάσει. Τους έχει νομίζω ότι οι Έλληνες βουλευτές έχουν αντιληφθεί ότι ζητήματα τα οποία αφέθηκαν. Κύριε Αυτιά, αφέθηκε το ζήτημα. Μπορούσε να επιληθεί κάτω από συνθήκες οι οποίες την εποχή εκείνη. Λέτε ότι θα περάσει στην κοινωνία, θα περάσει. Νομίζω ότι θα περάσει και στην κοινωνία. Πώς θα περάσει στην κοινωνία, γιατί είδες το πόδι όλοι οι Βόρειος Ελλάς. Ακούστε. Δεν βγήκαν για το ΕΚΑΣ και για το ΕΝΕΜΦΙΑ κλπ. Βγαίνει ο κόσμος για τη Μακεδονία. Ναι, η Μακεδονία δεν ξαναγυρνάει πίσω, κυρία Παπακώστα. Σας το λέω γιατί το ξέρετε καλά. Ναι, δεν γερνάει, το όνομα δεν γυρίζει πίσω. Ξέρετε ότι είμαι βορειοελλαδίτισσα και το ξέρω, πολύ καλά το ξέρω. Λοιπόν, δεν γυρνάει πίσω. Το ΕΚΑΣ γυρνάει, ο ΕΝΦΙΑ γυρνάει, τα αλλάζουμε όλα. Τα επιδόματα, τους μισθούς. Έτσι και βάλει ο Ζάεφ το τσεπάκι του Μακεδονία που το έχει βάλει στην τσέπη, δεν γυρνάει. Ακούστε να σας πω. Εγώ το συζήτησα αυτό το θέμα και με τον φίλο μου τον Πάνο. Και λέω φίλος μου, γιατί προερχόμαστε και οι δύο από την ίδια ιδεολογική μήτρα. Διαγράφηκε ο κύριος Καμένος, όπως διαγράφηκε και εγώ. Υπήρξαμε και συμμαχητές και το ξέρετε πάρα πολύ καλά στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια. Αυτά δεν ξεχνιούνται. Δεν εγκαταλείπω εγώ τους φίλους μου, ούτε τις φιλίες μου, χάρη σκοπιμοτήτων. Θέλω λοιπόν να πω ότι σε αυτό το ζήτημα θεωρώ που θίγετε τώρα κι εσείς, επειδή έχει ιδιαίτερη ιστορική ευαισθησία, και συναισθηματική τεράστια, βαρύτητα. Μεγάλη ευαισθησία. Εμείς στην οικογένειά μας είχαμε ανθρώπους οι οποίοι πολέμησαν, προπαπούδες. Έτσι, θείους οι οποίοι πολέμησαν στο Μακεδονικό αγώνα, προσέθεραν και όλη και η μισή Ελλάδα από τη Θεσσαλία και πάνω, και από την Αθήνα και από παντού. Λοιπόν, ο Μελάς, όλοι. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Αυτή την ώρα αυτό ακριβώς πρέπει να κατοχυρώσουμε που λέτε. Λοιπόν, αυτό που η ακραίος φανατισμός, να το πω αυτό να μου επιτρέψετε, και ο εθνικισμός δεν επιτρέπουν να κατανοήσει ο πολίτης ο οποίος έχει μέσα στην καρδιά του την αγωνία για το τι θα συμβεί για το όνομα. Να μην μονοπολίσουν ποτέ ξανά αυτοί που ήταν γιαλαντζοί το όνομα της Μακεδονίας και να μην μονοπολίσουν αλυτρωτισμούς, λοιπόν, οι οποίοι θα οδηγήσουν σε άλλες στην περιοχή. Και κάτι άλλο. Ελάτε. Ή θέλουμε η Ελλάδα να υποδέχεται αποφάσεις της Δύσης ως μέρος μιας αποικιοκρατικής κατάστασης και περιβάλλοντος, ή θα εισάγει η ίδια την πολιτική ως ισχυρή ηγέτιδα περιφερειακή δύναμη στα Βαλκάνια. Μάλιστα. Και στην Ανατολική λοιπόν, Ευρώπη, και θα εισακούγεται. Πάμε. Αν θέλουμε το δεύτερο, αλλιώς πρέπει να πολιτευτούμε. Μυστικά κονδύλια. Άπλετο φως. Άπλετο φως. Θα σας πω τη γνώμη μου. Εάν λέμε λιγότερο κράτος, για παράδειγμα όσοι είμαστε φιλελεύθεροι, οι φιλελεύθεροι λένε λιγότερο κράτος. Πρέπει να ξέρετε ότι τρία υπουργεία δεν θα μπορούσαν να καταργηθούν. Το άμυνας, το εξωτερικών και το προστασίας του πολίτη, το οποίο έχω, στο οποίο βρίσκομαι εγώ και έχω την ευθύνη του. Λοιπόν, αυτά τα τρία υπουργεία λοιπόν έχουν πόρους, τους οποίους χαρακτηρίζουν κάποια μυστικά κονδύλια, τέτοιους που να μπορούν σε περιπτώσεις που κρίνουν από τη φύση και τον τρόπο και από τη φιλοσοφία αυτών των Υπουργείων, λοιπόν, ότι πρέπει να κατευθύνουν σε συγκεκριμένες πηγές για τις οποίες πρέπει να ενημερώνουν τη Βουλή οπωσδήποτε και πρέπει να ενημερώνουν και τα κόμματα με έναν τρόπο ο οποίος να μην βγαίνει προς τα έξω δημοσιότητα. Αυτά θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υπάρχουν και επιμένω ότι πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή, αν έπρεπε να υπάρχουν. Και να δίνει αναφορά ο υπουργός στη Βουλή, αυτό λέτε. Λοιπόν, πλήρη αναφορά. Πρέπει να σας πω ότι ο κ. Κοντζιάς το ζήτημα αυτό. Ναι. Έκανε τις δέουσες ενέργειες. Δηλαδή, αν πρέπει να προχωρήσουμε και παραπάνω, βεβαίως να το δούμε. Αλλά δεν θα τα βγάλουμε και φέι βολάντα μυστικά κονδύλια. Καταλαβαίνετε, αυτά που λέγονται μυστικά κονδύλια, λοιπόν, αυτών των Υπουργείων έξω για να πολλούνται στην Ομόνοια. Έτσι, αυτό δεν πρέπει να συμβεί ποτέ. Λοιπόν, διότι οι χώρες, όλες οι χώρες, σε αυτά τα Υπουργεία έχουν ακριβώς αυτούς τους πόρους για να μπορούμε να κάνουμε δουλειά για την εθνική πολιτική της χώρας. Αυτή είναι η δικιά σας θέση, ναι, την κρατώ. Άλλο αλλά αυτό και άλλο η αδιαφάνεια. Μάλιστα. Αυτή την ώρα, πλήρη γνωρίζω, νομίζω απάντησε ο αναφορά στη Βουλή. Μάλιστα. Η αναφορά δίνεται. Αν θέλουμε, αυτό δεν μας καλύπτει, ενώ εμάς τους κοινοβουλευτικούς μπορούμε να το συζητήσουμε μεταξύ μας, να βρούμε τον τρόπο. Για όλα υπάρχει λύση, κύριε Αυτιά. Αλλά πού είναι αυτές οι λύσεις? Εγώ βλέπω τον Κοντζιά και έφυγε.
Ποιος το περίμενε αυτό το πράγμα. Πήρε το καπελάκι του και έφυγε. Και φοράει και ωραία καπέλα. Είχε πάει στα Σκόπια με μια ρεπούμπλικα, να, τεράστια. Ο κύριος Κοντιάς είναι αστός. Έτσι, είναι αστός. Δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε λίγο παρακάτω, προστασία του πολίτη. Είδατε χθες το βίντεο της τηλεόρασης του Sky, ναρκωτικά έξω από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μέσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πού θα πάει αυτή η ιστορία, ναι, με όλο αυτό το πράγμα, είναι, ναι, είναι λυπηρό. Το έβλεπα και όταν ήμουν στο Υπουργείο Υγείας και θυμάστε το είχαμε κουβεντιάσει πολλές φορές και στέλναμε και μεικτά κλιμάκια και συνεργαζόμασταν. Έλατε. Με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ακούστε να σας πω, αναμφίβολα υπάρχει θέμα. Εάν καταλήξουμε στο ότι τρία είναι τα πιο επικερδή αντικείμενα στα οποία επιδίδονται οι παράνομοι, το οργανωμένο έγκλημα, τα ναρκωτικά, τα όπλα και το εμπόριο ανθρώπων, το μεταναστευτικό, παραδείγματος χάρη, είναι εμπόριο ανθρώπων αυτό που γίνεται. Είναι εμπόριο ανθρώπων. Ναι, τα όπλα εσείς, και τα ναρκωτικά. Κάνετε, γιατί έχουν τους τρεις μεγαλύτερους τζίρους παγκοσμίως. Φαντάζεστε ότι δεν θα υπήρχαν έξω από εκεί που υπάρχουν παιδιά, που υπάρχουν νέοι άνθρωποι που θέλουν. Τι κάνετε, τι σκέφτεστε να κάνετε. Εμείς, ακούστε, έχουμε κάνει, έχουμε ανοίξει, και προηγούμενοι, και προκάτοχοι. Αλλά τώρα πιο έντονα. Η νέα πολιτική ηγεσία, έχουμε ανοίξει ένα διάβολο επικοινωνίας με το Υπουργείο Παιδείας, με τους Πριτάνης, κουβεντιάζουμε με όλους. Είμαστε στη διάθεσή τους, εμείς, γιατί ξέρετε, υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο ενεργοποιούν οι Πριτάνης και ανταποκρινόμαστε εμείς, ως Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ η αστυνομία. Το κάνουμε ό,τι μας ζητηθεί και το κάνουμε και με το παραπάνω, πρέπει να σας πω. Όμως, αυτό δεν λύνει το πρόβλημα από μόνο του. Από μόνη της η αστυνόμευση δεν λύνει το πρόβλημα, διότι κοιτάξτε τι συμβαίνει. Συλλογικότητες, τις οποίες είδαμε τις τελευταίες μέρες, να μπαίνουν μέσα στα πανεπιστήμια και να αγκαλιάζονται και από μία μερίδα των φοιτητών. Γιατί, κύριε Αυτιά, γιατί υπάρχει κενό στον έλεγχο. Όταν σου λέει ότι έλα σε μένα μία συλλογικότητα, η οποία δεν έχει εξουδιωτηθεί από κανέναν, η οποία δεν έχει πάρει έγκριση από κανέναν. Δεν την έχουμε διορίσει εκεί να κάνει τον ελεγκτή, έτσι δεν είναι? Έχετε δώσει εσείς εντολή ως πολίτης ή ως δημοσιογράφος? Όχι. Έχω δώσει εγώ ως πολιτικός που εκλέγομαι? Όχι. Έχει δώσει ο λαός που έχει ψηφίσει? Όχι. Πώς βρίσκονται εκεί? Ξέρετε γιατί βρίσκονται εκεί? Και γιατί λέω είναι πολύ παραγωγική εξίσωση? Γιατί υπάρχει κενό. Πού υπάρχει κενό? Θα πρέπει, παράδειγμα, μιλάνε για φακελάκια και μιλάνε για παρενόχληση των φοιτητών και έχουν δίκιο στο θέμα όσοι το σηκώνουν. Διότι αυτά είναι υπαρκτά ζητήματα. Δεν πρέπει για αυτά τα ζητήματα να μην αφήνει κενό η ακαδημαϊκή κοινότητα, για να μην επιλαμβάνονται αυτοί που δεν έχουν. Πάμε στο άλλο μεγάλο. Διαβάζω στην Καθημερινή δυσφορία τον ΗΠΑ για ξηρό. Τι γίνεται εδώ? Κοιτάξτε, οι ΗΠΑ έχουν θρηνήσει θύματα από τη 17 Νοέμβρη. Από την άλλη πλευρά, έχω ξαναπεί το εξής. Ή θα αποφασίσει ο πολιτικός κόσμος ότι θα σοβαρευτεί και δεν θα κάνει ανταρτοπόλεμο. Δηλαδή, έχουμε ντουφεκές, βγαίνω εγώ, κάνω μια δήλωση. Βγαίνει ο κύριος Τάδε και κάνει μια δήλωση. Βγαίνει η κυρία Τάδε και κάνει μια παρακάτω. Λοιπόν, ή θα αποφασίσει ο πολιτικός κόσμος ότι ελάτε εδώ να δούμε, το πλαίσιο αυτό μας καλύπτει. Εγώ έχω πει ότι πρέπει να τελειώσουμε με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Και πρέπει να σας πω, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι θα αλλάξουν επί το αυστηρότερο οι ευεργετικές διατάξεις. Νομίζω ότι σε τον κύκλο του. Εκεί μέσα θα συζητήσουμε όλα τα ζητήματα. Θα πρέπει λοιπόν ο πολιτικός κόσμος να αποφασίσει. Αλλά καρτ θα εφαρμόζει τον νόμο, θα τον εφαρμόζει όταν υπάρχει ως νομικό πλαίσιο? Μας αρέσει, δεν μας αρέσει ο νόμος. Είναι συγκεκριμένος και πρέπει να τον εφαρμόζουμε. Δεν λέω εγώ ότι αυτός ο νόμος δεν μου αρέσει, δεν τον εφαρμόζω στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Άρα λέτε θα αλλάξουν τα πράγματα και θα γίνουν αυστηρότερα. Θα πρέπει να καθίσουν τα πολιτικά κόμματα κάτω. Εγώ έκανα μια πρόταση, βλέπω ότι σας ακούγεται. Λοιπόν. Η συμμετοχή μας στην κυβέρνηση έχει σημασία. Ο νόμος θα αλλάξει επί το αυστηρότερο, αλλά ο πολιτικός κόσμος μέχρι τότε δεν θα πρέπει απλώς να πετάει ντουφεκές και οι οποίες είναι και άσφαρες στον αέρα. Θα πρέπει να κάνει πρόταση. Λοιπόν. Χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ο Τσίπρας. Και λέει, κυρία Παπακώστα, σας θέλουμε στην κυβέρνηση. Σωστό? Δεν έγινε ακριβώς έτσι. Πώς έγινε? Όχι, όχι. Πώς δεν έγινε έτσι, κυρία Αυτιά. Αυτό ίσως θα ήταν το αναμενόμενο. Εμάς εδώ γίνανε όλα με ανατροπές. Έγινε πρόσκληση του Πρωθυπουργού μετά την τυπική έξοδο από τα μνημόνια στις 20 Αυγούστου, 21 Αυγούστου και είπε, ελάτε όλοι εδώ. Η χώρα τώρα πρέπει να σταθεί μόνη στα πόδια της, δίχως δάνειες δυνάμεις, δίχως δάνειες. Πώς έγινε, θέλω να πείτε. Τότε λοιπόν στην πρόσκληση αυτή βολιδοσκοπηθήκαμε, να από το πω έτσι. Από λοιπόν, καμένο. Από φίλιες δυνάμεις, από συγγενείς δυνάμεις, οι οποίες εκφράζανε τη γενική διάθεση της κυβέρνησης, οι οποίες φίλιες δυνάμεις αυτές και γενικά η κυβέρνηση απευθύνθηκε σε όλους, όχι μόνο σε εμάς. Είπαμε ότι αν υπάρχει προγραμματική σύγκριση σε ένα, δύο, τρία ζητήματα. Ποιος είπε σε θέλω στην κυβέρνηση, Κατερίνα Παπακώστα, ποιος το είπε στο τηλέφωνο?
όχι, δεν είναι σε θέλω ή δεν σε θέλω. Τι? Εδώ υπήρξε μία ανάληψη ευθύνης από την πλευρά μας, ότι στην πρόσκληση ανταποκριθήκαμε. Πολλές φορές γίνονται και ζωντανά αυτά τα πράγματα. Αχα. Δεν είναι το τηλέφωνο, μεσολαβεί το τηλέφωνο. Μάλιστα. Λοιπόν, οι άνθρωποι πρέπει να επικοινωνούμε. Με τον Τζίπρα, πότε είχατε την πρώτη επικοινωνία? Να επικοινωνούμε. Πριν τον ανασχηματισμό, φυσικά. Πριν τον ανασχηματισμό. Μάλιστα. Εάν χτυπήσει το τηλέφωνο τώρα και είναι ο Τζίπρας και πει η κυρία Παπακώστα, θέλω να ψηφίσετε τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν το έχει κάνει, δεν υπήρχε τέτοια συμφωνία, δεν υπήρξε καμία τέτοια συζήτηση. Άρα τα αφήνετε ανοιχτό το θέμα. Ένα λεπτό. Αφήνετε ανοιχτό το θέμα να μην ψηφίσετε τη συμφωνία. Ένα λεπτό. Ακούστε. Κυρία Παπακώστα, είστε χρόνια στην πολιτική, γνωριζόμαστε χρόνια. Μιλάμε ελεύθερα. Ρωτώ την Κατερίνα την Παπακώστα. Κυρία Αυτιά, πάει το χέρι τη να ψηφίσει αυτή τη συμφωνία την οποία. Έστω δεν περνάει η πρόταση αυτή. Υπάρχουν για να απευθύνονται στους κοινοβουλευτικούς και να αποφασίζουν επ' αυτών. Εάν δεν γίνει δεκτή η πρόταση αυτό, τι κάνει η Παπακώστα? Εδώ θα ήμασταν να το κουβεντιάσουν. Ναι. Λοιπόν, και ξέρετε γιατί? Γιατί εγώ δεν Υπουργείο θέλω Εξωτερικών. Και εγώ, κοιτάξτε να σου πω κάτι, αν θέλετε έκανα πολιτική εξωτερική όταν ήμουν στον ΟΣΕΠ, στη Μαύρη Θάλασσα, θυμάστε πόσες φορές είχαμε έρθει και είχαμε μιλήσει για τα θέματα των 12 χωρών λοιπόν, που είναι εκεί, μεταξύ των οποίων και η Ρωσία. Το νου σας και τα μάτια σας στη Μακεδονία, κυρία Παπακώστα, βεβαίως, που είστε στην κυβέρνηση. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Τα μάτια σας 14. Και στην ασφάλεια του πολίτη, κυρία. Οι Σκοπιανοί έχουν γλώσσα και έχουν και εθνότητα πια. Στην ασφάλεια της χώρας. Και αν ο Ζάε βάλει στο τσεπάκι το όνομα πια. Η ερμηνευτική πια, που σας προτείνω. Δεν γυρίζει πίσω. Η ερμηνευτική προτείνω λύνει άπαξ και διαπαντός όλα τα ζητήματα. Λοιπόν. Και πάντως δεν εκχωρεί κανείς το δικαίωμα σε μια γειτονική χώρα να μονοπολεί το όνομα Μακεδονία, διότι αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ ούτε τον αλυτρωτισμό, θερμά για τη σημερινή καλημέρα κουβέντα. Σήμερα είναι η γιορτή του Αγίου Αρτεμίου προς τα ακριβώς, των αστυνομικών και θα πάτε. Το ξέρω, θα εκκλησιαστείτε κιόλας. 8 και 28 πρώτα λεπτά.